Γεια σας κορίτσια, το σημερινό βίντεο θα είναι λίγο διαφορετικό από ό,τι σας έχω συνηθίσει και αυτό γιατί όπως θα είδατε και από τον τίτλο έχει να κάνει με τα νύχια. Θα σας δείξω πώς να φτιάξετε αυτό το σχέδιο στα νύχια σας. Είναι velvet nails, είναι με αυτό εδώ το υλικό που είναι σαν σκόνη. Σήμερα θα σας το έχω κάνει με το φούξια χρώμα. Γι' αυτό και έχω διαλέξει να κάνω στα υπόλοιπα νύχια μου ένα απλό γαλλικό. Τη συγκεκριμένη σκόνη μπορείτε να τη βρείτε σε διάφορα μαγαζιά φαντάζομαι. Εγώ την έχω προμηθευτεί από το eBay. Είναι αρκετά μεγάλο, δηλαδή μου έχει... Δεν βλέπω να τελειώνει ας πούμε πολύ γρήγορα, ούτε χαλάς πολύ ποσότητα για να κάνεις σε ένα δάχτυλο που το κάνω εγώ. Όπως σας είπα λοιπόν το βρίσκεται στο eBay. Αν γράψετε εκεί απλά στην αναζήτηση Velvet Nail θα σας βγάλει διάφορες επιλογές και σετάκια που έχει 6, 12, ξέρω εγώ, διάφορα τέτοια αλλά και μεμονωμένα. Εγώ έχω αγοράσει μεμονωμένα. Αν θυμάμαι καλά πρέπει να έχει γύρω στο 1 με 1,5 δολάριο, είναι δηλαδή αρκετά οικονομικό. Το έχω αγοράσει και σε δύο ακόμα χρώματα, σε άσπρο και σε μαύρο. Σήμερα όμως επειδή ήθελα να φαίνεται πιο πολύ έτσι το χρώμα και να καταλάβετε κι εσείς τη διαφορά, έχω επιλέξει να το κάνω με το φούξια. Έχω επιλέξει μόνο στον παράμεσο όπως βλέπετε. Συνήθως σε αυτό το δάχτυλο κάνουμε τα σχέδια ή στον παράμεσο ή στον αντίχειρα ή και στα δύο μαζί. Το θεώρησα λίγο υπερβολικό να το κάνω σε όλο, γι' αυτό και σας έχω κάνει αυτό εδώ. Παλιότερα στη σελίδα μου στο Facebook είχα ανεβάσει και μία φωτογραφία έτσι που τα είχα, οπότε επέλεξα εκ του ασφαλούς να σας κάνω το ίδιο σχέδιο. Για να σας δείξω όμως λοιπόν τι θα χρειαστούμε για να φτιάξουμε αυτό το σχέδιο και πώς εφαρμόζουμε αυτή τη σκόνη στα νύχια μας, θα χρειαστούμε σαφώς μία σκόνη που μας δίνει αυτό το velvet, το βελούδινο αποτέλεσμα. Έχω επιλέξει για τα υπόλοιπα νύχια μου, για το γαλλικό αλλά και για τον παράμεσο που θα σας δείξω τη διαδικασία γιατί έχω βάψει όλο το δάχτυλο. Αυτό εδώ το μανό από την Golden Rose, το οποίο είναι στην απόχρωση 124, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο φούξια. Okay, είναι καλοκαιρινό αλλά σας έχω πει και παλιότερα ότι εμένα δεν με εμποδίζουν τόσο πολύ τα χρώματα, δηλαδή αν θέλω να κάνω φούξια στα νύχια μου και είναι χειμώνας θα το κάνω. Επίσης για το γαλακτερό από πάνω έχω χρησιμοποιήσει από αυτό εδώ το kit που ήταν σε ένα beauty test box μου ή στις αγορές μου, πώς να δεν θυμάμαι, από το beauty test box πάντως, αυτό εδώ το kit από τη CND που έχει μαζί ένα γαλακτερό για το γαλλικό και ένα top coat που έχω βάλει και μετά. Νουμεράκι εδώ δεν έχει, ωραία, αλλά είναι το γαλλικό του CND και επίσης για μια βάση στα νύχια μου πριν εφαρμόσω τα υπόλοιπα χρώματα έχω αυτήν εδώ τη βάση από την Beauty Line που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλή και είναι μια χαρά και μας βολεύει και γιατί όχι. Επίσης θα χρειαστούμε μία μπατονέτα, την οποία τη χρειάστηκα εγώ αργότερα, ας πούμε, αν ήθελα να διορθώσω στο γαλλικό, έτσι, αν είχε φύγει λίγο το χρώμα. Ασετόν, σαφώς. Και, επίσης, ένα τέτοιο βουρτσάκι, το οποίο είναι βουρτσάκι του μανικιούρ, το οποίο θα μας βοηθήσει να διώξουμε το περίσσιο χρώμα, την περίσσια σκόνη από τα νύχια μας. Και τέλος, έχω χρησιμοποιήσει ένα χαρτάκι, ένα απλό χαρτάκι το οποίο πέφτει πάνω εδώ η σκόνη για να μπορέσουμε μετά να την ξαναβάλουμε πάλι πίσω στη συσκευασία της και να μην χάσουμε τη σκόνη μας. Αυτά και σαφώς αν θέλετε λιμάρετε με τη λίμα μας και ένα μπάφερ από πάνω για να λιάνουμε τελείως το νύχι μας. Οπότε αν θέλετε να δείτε πώς έφτιαξα αυτό το μανικιούρ και αυτό το σχέδιο συνεχίστε να βλέπετε το βίντεο. Όπως βλέπετε, εγώ έχω κάνει στα υπόλοιπά μου νύχια ένα γαλλικό, έχοντας χρησιμοποιήσει πάντα τη βάση. Μετά έχω χρησιμοποιήσει αυτό εδώ το μανό από τη Golden Rose, ένα φούξια χρώμα, το οποίο είναι το 124 και αμέσως
αυτό το έχω κάνει, ας πούμε, για να κάνω αυτή την αντίθεση που εδώ στον παράμεσο θα χρησιμοποιήσω το velvet και στα υπόλοιπα έχω κάνει κανονικά το γαλλικό μου, χρησιμοποιώντας, όπως σας είπα, το φούξια της Golden Rose. Για γαλλικό έχω χρησιμοποιήσει αυτό εδώ το kit της C&D, αυτό το μαύρο που βλέπετε είναι το top coat και αυτό είναι το γαλακτερό που έχω βάλει από πάνω. Λοιπόν, πρώτα θα ξεκινήσω βάζοντας βάση στα νύχια μου. Έχω αυτήν εδώ τη βάση από Beauty Line. Πάντα οτιδήποτε και να κάνουμε, ακόμα και αυτό που θα μας καλύψει όλο το νύχι, βάζουμε βάση στο νύχι μας, γιατί χρησιμεύει σαν προστατευτικό, ας πούμε, για το νύχι μας. Οπότε ό,τι και να βάλουμε, ό,τι και να κάνουμε στο νύχι μας, πρέπει να βάλουμε βάση. Και αμέσως μετά, αφού στεγνώσει, θα προχωρήσω στο χρώμα. Αφού λοιπόν έχουμε περάσει τη βάση και έχει στεγνώσει, αυτό που θα κάνω τώρα είναι να πάρω το μανό, αυτό εδώ, και θα περάσω μία πάρα πολύ χοντρή στρώση από το χρώμα μου. Αμέσως μετά θα προχωρήσω βάζοντας εδώ το Fuchsia Velvet, επίσης το έχω και σε αυτά τα δύο χρώματα, σε άσπρο και μαύρο, αλλά το Fuchsia ταιριάζει πιο πολύ στην προκειμένη περίπτωση με το γαλλικό που έχουμε κάνει. Λοιπόν, παίρνουμε λοιπόν το χρώμα και περνάμε ένα αρκετά παχύ στρώμα από μανό και να λερωθούμε έχουμε μετά την μπατονέτα μας. Και αυτό που κάνουμε τώρα, χωρίς να το αφήσουμε να στεγνώσει, παίρνουμε το μπουκαλάκι και πιέζουμε μέσα το δάχτυλό μας έτσι ώστε να πάει το χρώμα παντού. Πιέζουμε αρκετά μέσα στη σκόνη να κολλήσει, να είμαστε σίγουροι ότι θα κολλήσει η σκόνη, ας πούμε, αυτό το υλικό, το velvet. Και αφού έχει περάσει λίγος χρόνος, βλέπετε, εδώ το πιέζουμε, παίρνουμε το χαρτάκι που έχουμε εδώ για να μην γεμίσουμε τον τόπο σκόνες και υπάρχει αυτό εδώ το φουσκωτό αποτέλεσμα. Αυτό που κάνουμε τώρα είναι να το γυρίσουμε, αρχικά να τεινάξουμε με το δάχτυλό μας επάνω στο χαρτάκι για να φύγει το περίσσιο υλικό και φυσικά το βάζω πάνω στο χαρτάκι για να μην πετάξω μετά αυτό που έχει περισσέψει, αλλά να το βάλω πάλι μέσα στο βαζάκι να το χρησιμοποιήσω, ας πούμε, για τις επόμενες φορές. Και έχει μείνει τώρα κάπως έτσι. Αμέσως μετά παίρνω αυτό εδώ το βουρτσάκι ή οτιδήποτε άλλο σας βολεύει για να βγάλετε το περίσσιο και αρχίζω και κάνω στην ουσία ένα ξεσκόνισμα επάνω στο χαρτάκι πάντα, για να μην χάσουμε και το υλικό. Εδώ που βλέπω ότι δεν μου έχει κάτσει καλά, το πιέζω λιγάκι μέσα ακόμα για να κολλήσει, για να δω και αν θα κολλήσει. Αλλιώς μπορεί να βάλω λίγο μανό, ας πούμε, στην άκρη ακόμα και να το ξαναβάλω. Κάνω πάλι την ίδια διαδικασία, τεινάζω το δάχτυλό μου. Σκουπίζω τις άκρες και τώρα πιέζω, όχι πάρα πολύ, απλά έτσι από πάνω περνάω με το άλλο μου δάχτυλο για να κολλήσει καλά επάνω στο μανό που έχουμε από κάτω. Και αφού έχουμε τελειώσει, βλέπετε το αποτέλεσμα πως είναι και εδώ, αυτό που κάνω είναι ότι μαζεύω, ας πούμε, αυτό που έχει μείνει εδώ πέρα, παίρνω το μπουκαλάκι μου, κάνω αυτήν εδώ την κίνηση και ρίχνω πάλι μέσα το υλικό στο βάζο το υπόλοιπο και είμαστε έτοιμοι. Δεν χρειάζεται να περάσω από πάνω ούτε top coat ούτε οτιδήποτε άλλο, το αφήνω έτσι χνουδωτό όπως είναι. Αυτό εμένα μου μένει και με νερό, άμα ρίξω και πιάτα και πλύσιμο χεριών και οτιδήποτε. Είναι πάρα πολύ καλό, το βλέπετε και εδώ πως είναι. Και φυσικά μπορούμε να παίξουμε με διάφορους συνδυασμούς. Δεν θα μου άρεσε τόσο πολύ να το κάνω και σε όλα τα χέρια. Εδώ βλέπετε, γι' αυτό έκανα αυτό το συνδυασμό με το γαλλικό.
και πιστεύω ότι είναι ένα ωραίο αποτέλεσμα. Ελπίζω να σας άρεσε η διαδικασία, να τη βρήκατε αρκετά εύκολη και χρήσιμη, να το κάνετε κι εσείς, να σας ξαναδείξω πάλι άλλη μια φορά πώς φαίνονται στα νύχια έτοιμα πάλι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Οπότε ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο και αν θέλετε να δείτε και άλλα τέτοια παρόμοια βίντεο με νύχια και διαδικασίες πατήστε like και θα χαρώ να σας δω στο επόμενο βίντεο μου. Φιλάκια πολλά, γεια σας!